Αντιμέτωποι με την καταβολή προστίμων ύψους 250 ευρώ αναμένεται να βρεθούν σύντομα οι διοκτήτες ανασφάλισης των οχημάτων. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων ξεκινά σύντομα διασταυρώσεις των στοιχείων του αρχείου κυκλοφορού των οχημάτων με τα στοιχεία των ασφαλιστικών εταιριών, ύστερα από την δημοσίευση στο ΦΕΚ της απόφασης της Υφυπουργού Οικονομικών Κατερίνας Παπανάτσιου για τη διενέργεια των ελέγχων αυτών. Πιο αυστηρός και τα πρόστιμα πιο μεγάλα. Οι λαμαρίνες δεν έχουν αξία όσο μια ανθρώπινη ζωή. Αυτό, πιο πολύ γι' αυτό. Πρέπει να δουν τα μέτρα για να, και τα πρόστιμα να είναι μεγαλύτερα. Και οι έλεγχοι στην καθημερινότητα. Άλλωστε φαίνονται τα αυτοκίνητα ήταν ασφάλιστα μέσα από το Υπουργείο Μεταφορών. Από τις 6 έφτου θα γίνει η διασταύρωση των στοιχείων μεταξύ του Κέντρου Πληροφοριών του Επικουρικού Κεφαλαίου, όπου εκεί καταγράφονται όλα τα ασφαλισμένα οχήματα, με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων. Εκεί θα γίνει διασταύρωση, όπως προείπα, και θα δούνε ποια οχήματα, ενώ φέρουν πινακίδες, είναι ανασφάλιστα. Σε αυτή την περίπτωση, μετά τις 6 έκτου, θα αποσταλούν σημειώματα προς όλους τους κατόχους των ανασφάλιστων οχημάτων, όπου θα τους ενημερώνει ότι τους έχει επιβληθεί πρόστιμο, το οποίο είναι για μοτοσυκλέτες, μηχανές κοντά στα 250 ευρώ, για επιβατικά γιουταχή 500, για φορτηγά και ολοφορία έως και 1000 ευρώ και θα τους καλεί να πληρώσουν με το ηλεκτρονικό παράβολο που θα τους δοθεί το πρόστιμο. Δεν θα μπορούν μετά τις 6 έκτου και εφόσον έχουν παραλάβει την επιστολή από την Ανεξάρτητη Αρχή να μπορούν να το ασφαλίσουν σε οποιοδήποτε ασφαλιστικό γραφείο ή ασφαλιστική εταιρεία, διότι μέσα από τα προγράμματά τους οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβητές θα βλέπουν ότι είναι ανασφάλιστο και θα καλούν τους πελάτες τους να πάνε να πληρώσουν πρώτα το πρόστιμο και μετά να εγγραφούν. Έλεγχος βέβαια πρέπει να γίνει, όμως πρέπει να υπάρχουν δουλειές για τον κόσμο. Τα τσουχτερά πρόστιμα όλα καλά αυτά, όμως περίοδος πολύ έτσι, δύσκολος. Δεν υπάρχουν δουλειές. Πώς να πληρώσεις, ποιο πρώτο να πληρώσεις. Πρέπει να καταλάβουν και αυτοί τον κόσμο, έτσι. Να μειώσουν το κόστος ασφάλισης. Να το μειώσουν, ναι, γιατί άμα κάνουμε και ένα προϋπολογισμό πόσοι πληρώνουν στην ασφάλεια, θα δούμε ότι είναι μεγάλα τα έσοδα. Άρα. Και μεγάλα τα κέρδη, πάρα πολύ μεγάλα τα κέρδη είναι. Και ότι σε μια περίοδο οικονομικής κρίσης πρέπει να μειωθούν και όταν όλα μειώνονται, να μειωθούν και αυτά. Σε περίπτωση που κάποιος εντός 2 μηνών δεν πάει να πληρώσει το πρόστιμο, τότε θα ξαναεκδοθεί η επιστολή, το πρόστιμο διπλασιάζεται, θα υπάρχει ειδοποίηση προς την αστυνομική αρχή και θα ακολουθεί και ποινική δίωξη του κατόχου του οχήματος, του ανασφάλιστου οχήματος, με ό,τι συνεπάγεται αυτό, δικαστικά έξοδα, δικηγόρους κτλ. Ανασφάλιστο αυτοκίνητο γιατί να είναι έξω, πρέπει να πληρώσουν πρόστιμο. Εγώ εντέχομαι, εγώ χωρίς ασφάλεια ούτε μπρος δεν παίρνω, ούτε μηχανάκι ούτε αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι γίνεται αυτό, πιο πολύ αφήνουν ασφάλιστα, είναι υψηλές οι τιμές? Όχι, γιατί νορμάλ τιμές είναι. Έχει τώρα τόσα ασφαλιστήρια γραφεία, κάνουν και με ντόση. Δεν ξέρω γιατί δεν πληρώνουν. Για αυτό και κάνανε, άμα κάποιος παρέδωσε πινακίδες, οπότε πας να πάρεις πινακίδες, πρώτα πληρώνεις ασφάλεια, μετά δίνουν πινακίδες. Παλιά ήταν έτσι. Πληρώνεις λεφτά, παίρνεις πινακίδες, δεν πας μετά στο ασφαλιστήριο και ό,τι κάνει. Μετά γίνεται κάτι ατύχημα, δεν έχει ασφαλιστήριο, δεν έχει ασφάλεια και βρες μπέλα σου μετά.